Η ομάδα που ωφελήθηκε περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη στην τέταρτη αγωνιστική των play-off, σε ό,τι αφορά στο βαθμολογικό τομέα, ήταν ο Παναθηναϊκός που επικράτησε με 2-0 μέσα στο Κλειάνθης Βικελίδης του Άρη και πλέον πλησίασε στους δύο πόντους από την κορυφή και τον πρωτοπόρο ΠΑΟΚ. Οι πράσινοι πήγαν στους 65 βαθμούς, αλλά στην ειδική βαθμολογία που αφορά στα πεπραγμένα μόνο των τεσσάρων αγωνιστικών των πλεϊόφ είναι ο ουσιαστικός πρωτοπόρος με 9 βαθμούς αφού πλην της μοναδικής ήττας από τον ΠΑΟΚ τη περασμένη Κυριακή στη Λεωφόρο έχει επικρατήσει του Ολυμπιακού στο Καρεσκάκι, της ΑΕΚ στη Λεωφόρο και του Άρη στο Κλεάνθης Βικελίδης. Σε σχέση με τη νίκη επί τη ΑΕΚ για το πρωτάθλημα, ο Φατίχ Τερίμ διαφοροποίησε τη δεξιά πτέρυγα με του Βαγιανίδη και Παλάσιο να αγωνίζονται εκεί. Οι πράσινοι μάλιστα το γύρισαν και σε σχήμα 3-4-3 με στόπερ πάλι του Σαράου, Γκέντ και Ακαϊντίν στο δεύτερο ημίχρονο όπως είχαν κάνει και με την Ένωση. Τα γκολ της νίκης πέτυχαν ο Άντρας Πόραλ που είχε περάσει ως αλλαγή και στο τέλος ο Μπράμπετς με αυτογκολ μετά την προσπάθεια του Μλαντένοβιτς και του Τζούρισιτς από τα αριστερά. Ενώ στο φινάλε του μάτς και ενώ το σκορ ακόμα ήταν στο 1-0 ο Γκέτ έσωσε σίγουρο γκολ πάνω στη γραμμή μετά την κεφαλιά του Ανσαρί Πολλά παράπονα για τη διαιτησία από τον Φατίχ Τερίμ στις δηλώσεις που έκανε μετά το μάτς καθώς η πράσινη δεν ήταν καθόλου ευχαριστημένη από τον Σκοπιανό Αλεξάνδρ Σταύρεφ.